Να είστε καλά, κύριε Πρόεδρε. Μην γίνει και καμία παραξήγηση ότι καταλάβαμε το μικρόφωνο. Λοιπόν, ήρθατε πάντως σας φαίνον. Επειδή στο παρελθόν έχουμε κάνει πολλές καταλήψεις, γι' αυτό λέω. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Το γενικό στίγμα μας, γιατί είμαστε αντίθετοι στην ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΙΕ, στην δυνατότητα του 66% του ΑΔΜΙΕ να δοθεί σε ιδιώτες, το παρουσίασε με πάρα πολύ σαφή, συγκεκριμένο τρόπο και εμπεριστατωμένο ο Θανάσης Πετράκος, ο εισηγητής μας. Από όσα είπε και ο εισηγητής μας, εγώ νομίζω βγαίνει ένα συμπέρασμα, ότι η προώθηση της ιδιωτικοποίησης του ΑΔΜΙΕ είναι ένα πραγματικά πάρα πολύ μεγάλο εθνικό, ένα πάρα πολύ μεγάλο κοινωνικό, ένα πάρα πολύ μεγάλο οικονομικό έγκλημα της παρούσας κυβέρνησης. Και είναι εθνικό έγκλημα γιατί είναι σαφές. Πρόκειται για τα δίκτυα μεταφοράς ενέργειας, για τις αρτηρίες, για τις φλέβες κυριολεκτικά της οικονομίας και της κοινωνίας της χώρας. Είναι κάτι αντίστοιχο όπως είναι οι αρτηρίες και φλέβες στο ανθρώπινο σώμα. Έτσι είναι για την οικονομία μας και την κοινωνία μας ο ΑΔΜΙΕ, με πολλαπλές συνέπειες στο ίδιο το ζήτημα της εθνικής κυριαρχίας αλλά και της ίδιας της εθνικής ασφάλειας της χώρας μας. Και κατά κάποιο τρόπο, αν αυτό προχωρήσει, νομιμοποιούμαστε και εμείς και τα συνδικάτα που ήδη το λένε, ότι θα είναι πραγματικά μία πράξη εκτός όλων των άλλων και πράξη εθνικής μειοδοσίας. Δεύτερο, είναι κοινωνικό έγκλημα, γιατί όπως είπε και ο Θανάσης ο Πετράκος και άλλοι εισηγητές μας, με την εκχώρηση σε ιδιώτες του ΑΔΜΙΕ, εκχωρούνται και τα κέρδη του ΑΔΜΙΕ, γιατί μέχρι τώρα είχε κέρδη, τα οποία ελάφρυναν τον προϋπολογισμό και τον ισολογισμό της ΔΕΗ, και εφόσον αυτό δεν θα υπάρχει για την μητέρα ΔΕΗ, αυτό σημαίνει ότι θα αναγκαστεί εκ των πραγμάτων ή ότι θα το επικαλείται, για να το πω καλύτερα, αυτό ως άλοθη, για να κάνει νέες αυξήσεις στα τιμολόγια των υπηρεσιών της και στα τιμολόγια του ηλεκτρικού ρεύματος. Με αυτή την έννοια δεν έχουν να υποφεληθούν τίποτα οι καταναλωτές από μια τέτοια ιδιωτικοποίηση, ξεπούλημα του ΑΔΜΙΕ και κατ' επέκταση αύριο της ΔΕΗ, μόνο έχουν να χάσουν. Είναι εκτός από εθνικό και κοινωνικό έγκλημα, είναι και οικονομικό έγκλημα για δύο λόγους. Το πρώτο, γιατί γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά το ρόλο που παίζουν τα δίκτυα μεταφοράς και η ίδια η μεταφορά μέσα από αυτά τα δίκτυα του ΑΔΜΙΕ της ηλεκτρικής ενέργειας, όχι μόνο στα νοικοκυριά, αλλά και στις ίδιες τις επιχειρήσεις και στην βιομηχανία της χώρας. Και γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι μια κυβέρνηση που θέλει να προχωρήσει στην αντικατάσταση των μνημονίων, στην ακύρωση των μνημονίων και στην αντικατάστασή τους από ένα εθνικό σχέδιο αναπτυξιακό παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας, θα δημιουργούσε πάρα πολλά προβλήματα η εκχώρηση, η ιδιωτικοποίηση αυτής της επιχείρησης. Αλλά και σήμερα, αν υπήρχαν προϋποθέσεις να πάμε σε μια παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, αυτό θα γινόταν πάρα πολύ δύσκολο με το να έχουν αυτά τα δίκτυα μεταφοράς της ηλεκτρικής ενέργειας στα χέρια τους και στον έλεγχό τους ιδιώτες. Και βεβαίως είναι οικονομικό έγκλημα και για ένα δεύτερο λόγο. Είναι αυτό που είπε ο Θανάσης ο Πετράκος για το ξεπούλημα Bit Para, διότι τουλάχιστον με ό,τι έχει δημοσιευθεί μέχρι σήμερα, φαίνεται ότι θα ξεπουληθεί το 66% των μετοχών του ΑΔΜΙΕ σε τιμές και με βάση αξία πολύ μικρότερη από την πραγματική αξία αυτής της επιχείρησης. Υπάρχει ένα άλλο ζήτημα, πάρα πολύ σοβαρό, κύριε Πρόεδρε και κύριε Υπουργέ. Είναι το ζήτημα που απασχολεί πάρα πολύ τους πολίτες. Είναι το ζήτημα της πολιτικής αξιοπιστίας. Δεν μπορεί η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, τότε ήταν και Δημάρ στην τρικομματική κυβέρνηση, να έχουν έρθει τον Ιούνιο, αρχές Ιούλη, το 2012, να ζητούν ψήφο εμπιστοσύνης από τη Βουλή και να τον παίρνουν από όσους τον πήραν. Και βασικό στοιχείο του προγράμματος του κυβερνητικού το οποίο κατέθεσαν να είναι ότι δεν θα εκχωρηθούν σε ιδιώτες τα δίκτυα και να έρχονται με έναν ομό τρόπο, με έναν πολύ ομό τρόπο, προκλητικό τρόπο, με το νομοσχέδιο το οποίο καταθέτουν για ψήφιση σήμερα, να έρχονται και να αναιρούν βασική τους προεκλογική δέσμευση.
Είναι θέμα αξιοπιστίας του πολιτικού συστήματος, όχι ολόκληρου του πολιτικού συστήματος, αλλά της κυβέρνησης Σαμαρά Βενιζέλου, και σαν τέτοιο το καταγράφουμε. Και προστίθεται σε πολλά άλλα, τα οποία είτε είπαν με τα 18 σημεία του Ζαπίου, είτε είπαν προεκλογικά, είτε είπαν με την προγραμματική συμφωνία, είτε είπαν με το πρόγραμμα το κυβερνητικό που, με βάση το οποίο πήραν ψήφο εμπιστοσύνης και δεν έκαναν. Προστίθεται σε πολλά άλλα πράγματα. Και βεβαίως οδηγεί, είναι ένας από τους λόγους, πέρα από τη δυστυχία, την οικονομική εξαθλίωση, τη φτώχεια, την ανεργία που σπέρνουν στο λαό οι εφαρμοζόμενες κυβερνητικές μνημονιακές πολιτικές, και το ζήτημα της πολιτικής αναξιοπιστίας είναι ένα από αυτά που οδηγούν στην κατάρρευση της σημερινής κυβέρνησης. Επίσης υπάρχουν 4 θέματα για τους εργαζόμενους που σε πολύ σύντομο τρόπο θα πω. Που θα έχει δραματικές συνέπειες για αυτούς η ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΙΕ. Το πρώτο είναι το εξής, κύριε Πρόεδρε. Με βάση την κοινοτική νομοθεσία υπάρχει συγκεκριμένη οδηγία, η 2002 κάθετος 14 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, συγκεκριμένη οδηγία η οποία λέει ότι πριν πάρθουν αποφάσεις ή πριν πάνε και ψηφιστούν νομοσχέδια στη Βουλή για μια επιχείρηση, είτε ιδιωτική είναι, είτε την αφορά το νομοσχέδιο μια ιδιωτική, είτε μια δημόσια επιχείρηση που αλλάζει ο χαρακτήρας της, η ιδιοκτησία της, η κατεύθυνσή της, τότε είναι υποχρεωμένη η διοίκηση αυτής της επιχείρησης, αλλά και η κυβέρνηση, εάν το προτείνει με σχέδιο νόμου, να κάνουν προηγούμενη διαβούλευση με τα συνδικάτα της επιχείρησης για το συγκεκριμένο ζήτημα. Έγινε, κύριε Υπουργέ, τέτοια διαβούλευση? Τα συνδικάτα και με τα εξώδικά της που σας έστειλαν και με τις ανακοινώσεις τους και με τις μεγαλειώδεις απεργιακές κινητοποίησεις που έκαναν χθες με 100% συμμετοχή στον ΑΔΜΙΕ αλλά και σε όλη τη ΔΕΗ, λένε ότι τέτοια διαβούλευση δεν έγινε. Με αυτή την έννοια έχει και πρόβλημα ακυρότητας το παρόν νομοσχέδιο, εάν γίνει νόμος του κράτους και αν προσφύγουν, που θα προσφύγουν και το έχουν πει οι εργαζόμενοι. Δεύτερο ζήτημα, κύριε Πρόεδρε και κύριε Υπουργέ, είναι το θέμα ότι δεν προστατεύονται από το παρόν νομοσχέδιο οι θέσεις εργασίας των εργαζομένων, των 1.500 εργαζομένων του ΑΔΜΙΕ. Και όχι μόνο δεν προστατεύονται αυτές οι θέσεις εργασίας, αλλά μπαίνουν σε διακινδύνευση και στον ευρύτερο κλάδο με τον οποίο συνεργάζεται ο ΑΔΜΙΕ ή έχει τις προμήθειες του εξοπλισμού του, του υλικού του κλπ. Θέσεις εργασίας. Το παράδειγμα του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδας είναι χαρακτηριστικό. Απελευθερώθηκαν οι τηλεπικοινωνίες το 1992. Μπήκε μπροστά η ιδιωτικοποίηση του ΟΤΕ από το 1993. Μέχρι το 2001 είχε δοθεί το 51%. Το 2008 δόθηκε η πλειοψηφία των μετοχών και το management στη γερμανική πολυεθνική κρατική εταιρεία, την Deutsche Telekom. Είχαμε, όταν ξεκίνησε αυτή η πορεία το 1992, στον ΟΤΕ τον ίδιο 31.000 εργαζόμενους. Φτάσαμε σήμερα στον ΟΤΕ να είναι λιγότεροι από 10.000 εργαζόμενους. Στον κλάδο παρόχων υπηρεσιών, τελειώνω κύριε Πρόεδρε, μισό λεπτό. Στον κλάδο παρόχων υπηρεσιών τηλεπικοινωνιακών είναι 13.000 και συνολικά στον κλάδο τηλεπικοινωνιών, αν βάλουμε μέσα και τη βιομηχανία, είναι 15.000. Τότε, όταν ξεκίνησε αυτή η πορεία, ήταν 31.000 στον ΟΤΕ, στον κλάδο ήταν 35.000 εργασίας και συνολικά στον κλάδο, συνολικά σας λέω, μαζί με τη βιομηχανία, έχουν μείνει 15.000 θέσεις εργασίας. Το τρίτο πράγμα που ήθελα να πω είναι ότι δεν υπάρχει καμία διασφάλιση για εργασιακές σχέσεις, για συλλογικές συμβάσεις, για μισθούς, και αυτό είναι γνωστό γιατί όπου έγιναν ιδιωτικοποίησεις σαρώθηκαν τα πάντα. Και επίσης υπάρχει το θέμα, και με αυτό τελειώνω κύριε Πρόεδρε, το θέμα του ασφαλιστικού. Είναι γνωστό ότι έδιναν ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων, πήγαιναν στην επιχείρηση για ανάπτυξη της ΔΕΗ. Είναι γνωστό ότι είναι ενσωματωμένη ασφαλιστική περιουσία των εργαζομένων και των συνταξιούχων της ΔΕΗ μέσα στην περιουσία της ΔΕΗ και κατά συνέπεια του ΑΔΜΙΕ. Σας είπαμε και στις 4 επιτροπές, συνεδριάσεις της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής που έγιναν, ότι αν δεν λύσετε θετικά αυτό το ζήτημα, ακόμα και αν το ψηφίσετε, θα πάσχει νομιμότητά του, θα μπορεί να ακυρωθεί με προσφυγές το νομοσχέδιο αν γίνει νόμος του κράτους. Μας είπατε ότι θα φέρετε τροπολογία. Η κυβέρνηση έφερε μία τροπολογία την οποία απέσυρε, από την οποία αποδέσμευε τη ΔΕΗ και το νέο φορέα από υποχρεώσεις ασφαλιστικές. Αφήσατε μια μαύρη τρύπα. Αν δεν το καλύψετε με θετικό τρόπο, και από αυτό το λόγο είναι άκυρο. Και τελειώνω με αυτό λέγοντας ότι
να μην το ψηφίσετε. Αλλά ακόμα και να το ψηφίσετε, απλά θα μας προσθέσετε μια επιπλέον υποχρέωση σε αυτά που έχουμε πει. Δηλαδή, θα μας προσθέσετε την υποχρέωση και αυτό το νόμο να τον ακυρώσουμε και τη σύμβαση εκχώρησης αύριο στους ιδιώτες να το ελέγξουμε και να το ακυρώσουμε. Θα μας υποχρεώσετε κάποιους που έχουν βάλει την υπογραφή τους σε βάρος του δημοσίου συμφέροντος να γίνει ο έλεγχος, ο κοινοβουλευτικός, ο πολιτικός, ο αστικός, ο δικαστικός και όλα αυτά τα άλλα. Και θα μας υποχρεώσετε για άλλη μια περίπτωση. Και το θέλουμε πολύ και θα το κάνουμε, να επαναφέρουμε με δημόσιο χαρακτήρα και στη δημόσια περιουσία τον ΑΔΜΙΕ, δηλαδή την ιδιοκτησία και τον έλεγχο των δικτύων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Μην προχωράτε σε αυτό το οικονομικό, πολιτικό, κοινωνικό και οικονομικό έγκλημα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.